1952. Ονομάζομαι Ηρακλής Ερχομένος. Γεννήθηκα στο Ηράκλειο Κρήτης την ίδια ακριβώς ημέρα με τον δίδυμο αδερφό μου, τον Χριστόφορο Τριχωμένο. Αλλά ο καθένας μας τράβηξε το δικό του διαφορετικό δρόμο. Σε έναν κόσμο γεμάτο τρελούς, διαφθορά, βρώμικο χρήμα, απιστία, κολόμπατσους και φτώχεια, ο Ηρακλής διαπράττει ένα βάναυσο φόνο για να ακουστεί η φωνή του. Σκοτώνει το γιο του Παύλου Τασίου, του πολιτικού, βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση των 8 με τον Σπύρο Νικολέδη. Η είδηση που θα ακολουθήσει θα συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Βρέθηκε δολοφονημένος ο γιος του εφοπλιστή Παύλου Τασίου. Το 11χρονο αγοράκι παρέλαβε η ελληνική αστυνομία σήμερα τα χρώματα σε μια σακούλα ναυλών κομμάτια-κομμάτια. Κάθε ηλικίας κάτοικος Ελλάδας καθώς και 4 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βγήκαν στους δρόμους για να τιμωρήσουν τον δολοφόνο ή τους δολοφόνους που τόλμησαν να διαπράξουν αυτήν την βάναυση πράξη, ενώ η αστυνομία πάλι 8 άτομα αγνοήσει για άλλη μια φορά, αγαπητοί ακροατές, και ερωτώ. Εμείς αγαπημένοι μου ακροατές, πρέπει να πράξουμε δίκαια, με την σειρά μας. Ρέση κλείσε το ραδιόφωνο. Δεν μπορώ να τον ακούω τον Καραγκιόζη. Ιερβάλλει όπως πάντα. Ρέση πρέπει, να δράσουμε, κυκλοφορεί ένας μανιακός δολοφόνος, εκεί έξω. Αλήθεια ρε. Δεν άκουσες, το είπαν και στο ραδιόφωνο. Έτσι, το επόμενο πρωί, οι τρεις μπάτσοι, ο Νόε, ο Σάββας και ο Άκης, αρχίζουν να ερευνούν για το φόνο. Αλλά δεν γνωρίζουν το κύριο λόγο της αιτίας του φόνου. Για ποιο λόγο να σκοτώσει ένας απλός άνθρωπος, εμψυχρό, ένα παιδί. Ο γέρος που τον είδε είπε ότι φορούσε άσπρα παπούτσια. Μπλε τζιν και μαύρο μπουφάν. Εγώ λέω να πας τώρα εσύ στο γέρο να τον ανακρίνεις, να δεις μήπως έχει να μας πει τίποτα καινούριο, που είσαι και πιο παλιός και ξέρεις από αυτά, και να πάω εγώ στον ιατροδικαστή να δούμε τι έχει βρει. Ας το κάπου επιτέλους. Αζάλισε. Βγάλ' το καλύτερα, βγάλ' το. Τι λέει να κάνουμε τώρα ρε φίλε. Ωραία ερώτηση, αλλά δεν έχω απάντηση γι' αυτό. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από τα χέρια μου. Και αν δεν τα καταφέρουμε.
Ένας ακόμα δολοφόνος θα κυκλοφορεί ελεύθερος. Έτσι απλά. Άμα τον βρω, θα τον ξεριζώσω τον ανώμαλο. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτές, λεφτές. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτές, λεφτές. Λεφτά υπάρχουν. We'll be right back.
Κανό, ε. Σάρας είμαι. Ξέρεις ποιος είναι ο δολοφόνος, ε. Ο Ηρακλής ο τριχωμένος. Μα τι είναι αυτό που λες, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Πες μου ποιος είναι ο Χιδίο, πες μου ποιος είναι ο Χιδίο, πες μου. Ο Χιδίο είναι ο... Έχει περάσει άλλος ένας χρόνος. Οι τρεις μπάτσοι κατάφεραν να συλλάβουν και να ξεπλώσουν τον δολοφόνο Ηρακλή Τριχωμένο. Αλλά στην επιφάνεια βγήκαν τα σχέδια του δολοφόνου από το δίδυμο αδερφό του, βασιλιά Χριστόφορο του Δεύτερου, γνωστός και ως Χιδίο. Έλα! Ναι, στον δρόμο είμαι, ναι, δεν θέλω ονόματα. Ναι, ναι, θα γίνει το βράδυ. Ναι. Μάλιστα. Καταλαβαίνω. Σωστά. Ναι, και προπαντός να μην το καταλάβουν αυτοί οι κολόμπατσοι. Ναι. Μάλιστα. Έγινε Χιδίο. Έγινε, ναι, ναι. Ναι, μιλάμε. Thank you.
Ειδήσεις με τον Σπύρο Νικολάηδη. Κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις των 8 με τον Σπύρο Νικολάηδη. Λοιπόν, σήμερα είναι με την Ελένη Μίτση, διότι ο καλός μας Σπύρος είναι στο νοσοκομείο. Γεννάει Μιράντα και γίνεται μπαμπάς. Να σας ζήσει, παιδιά. Είδηση που θα σας πω σήμερα θα σας ταρακουνήσει. Αγαπημένοι ακροατές, η αστυνομία κατάφερε να εξοντώσει τον δολοφόνο του μικρού γιου του εφοπλιστή Δασίου, αλλά αυτήν την φορά. Οι δολοφόνοι σκότωσαν και βίασαν 6 16χρονα κορίτσια. Αυτά τα κτίνη δεν έχουν ούτε ιερό ούτε αίσιο, τα καθάρματα. Αυτήν την φορά παρακάνανε, ρε φίλε. Ρε σύ, αυτοί χρειάζονται έναν πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση που να τους ρίξει στην ηλεκτρική καρέκλα. Και ρωτώ, δεν έχουν συναισθήματα. Αγαπητοί ακρόπτες, δεν έχουν συναισθήματα. Κλείσε το ραδιόφωνο και πάμε για δράση.
Στο σημείο αυτό ζήτησε το λόγο ο κύριος Πάγκαλος. Παρακαλώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όταν το 1981 είχα μπει στην Ελληνική Βουλή, μια ημέρα καθόμουν πίσω στα τελευταία καθίσματα που τότε, που ήταν πιο προσεγμένη η ποιότητα ζωής των βουλευτών, μπορούσε κανείς να καπνίσει κάτω από τα μπαλκόνια. Και καπνίσαμε με τον αείμνηστο Τάσο Σεχιώτη, βουλευτή Αρκαδίας, τα τσιμπούκια μας. Με ρώτησε λοιπόν πώς θα πας, βρε Θόδωρ, είμαστε και δύο νέοι βουλευτές. Δεν είχαμε την ίδια ηλικία, αλλά είμαστε και δύο πρώτη φορά βουλευτές. Το λέω καλά, αυτό που με στενεχωρεί είναι ότι έρχονται και μου ζητάνε διορισμούς. Και εμένα το ίδιο, μου λέει, απαντάει ο Σεχιώτης. Λέω καλά, μα στις συγκεντρώσεις του Πασόκ, όταν λέγαμε αυτό το σημείο, ότι θα καταργήσουμε το ρουσφέτη και θα πάψουν οι διορισμοί στο δημόσιο για πολιτικούς λόγους, η αντίδραση ήταν ενθουσιώδης, υπερενθουσιώδης. Πώς έρχονται τώρα και ζητάνε διορισμούς? Και μου απήντησε ο θυμόσοφος αυτός, όσοι τον έχουν γνωρίσει μπορούν να εκτιμήσουν το χιούμορ του αναδρομικά. Μα δεν κατάλαβες, μου λέει, εννοούσανε και γι' αυτό ήταν ενθουσιώδης. Να μην κάνουν οι άλλοι ρουσφέτια και να κάνουμε εμείς τα δικά μας. Και πράγματι έτσι γινόταν επί χρόνια, κύριε εκπρόσωπε της Νέας Δημοκρατίας. Η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας, πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος, είναι αυτή, σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί, μέσα στα πλαίσια μιας σχέσης πολιτικής πελατείας, διαφοράς, εξαγοράς, συγχωρισμού, της έννοιας της ίδιας της πολιτικής. Και ναι, φίλοι μου, η πολιτική έβγαλε την ουρά της πάλι απόξω. Ο Άκης, ο Νόε και ο βασιλιάς Χριστόφορος συνεργάστηκαν σε μια ληστεία και στο τέλος πρόδωσαν τον Χριστόφορο. Οι συνέπειες ήταν καταστροφικές για όλη τη χώρα. Ο Θήμος, Θήμο, δώσε ένα πλάνο. Ωραίο. Και πάμε πίσω τώρα στο γλαψιάρι τον Αντώνη, ο οποίος έχει ντυθεί full face, γιατί πάμε να κλέψουμε μία τράπεζα. Δεν ξέρω όμως ποια τράπεζα από όλες. Εδώ δείτε ταξί, κυρίες και κύριοι. Μαλάχα ταξί! Ταξίνουν! Οι ταξιτζίδες ταξίνουν. Εδώ... Και τώρα πάμε παραλιακά. Τώρα πάμε παραλιακά, κύριε Σιλή. Πόσο παραλιακά, μέσα στην παραλία πάμε. Εδώ άλλος full face άγιας, ο Χούλιγκαν, ο Γιώργος. Το βλέπετε. Ha ha ha!
Κλείνοντας αυτή τη τραγική ιστορία, θέλω να αναφερθώ σε ένα χαρμόσυνο γεγονός, διότι μέσα στη κρίση, στη ξενιτιά και στη φτώχεια, μια παρέα κατάφερε να διασκεδάσει με τον τρόπο της και δεν άφησε κανένα να τους χαλάσει το κέφι.
Τέλος, θα κλείσω με ένα ποίημα. Να μην χαρίζεσαι, κι όπου κι αν πας να χαμογελάς, μπροστά στις κουφάλες, τις μικρές στιγμές να αγαπάς, και μακριά από τις μεγάλες αγκάλες. Έναν όρκα μονάχοδός μου, βρες τα καλά και γερά κράτησέ τα. Κι αν με στριμώξουν στη γωνιά αυτή του κόσμου, ό,τι και να γίνει, μη πετάξεις πετσέτα. Επειδή οι προμοδοσίες παραμονεύουν στα πιο απλά. Ρίξε μου ένα χαμόγελο και φύγε μακριά για πάντα. Και μην ξεχνάς πως η ζωή είναι ωραία. Χαμογέλα, σκέψου, σκέψου απλά. Ζωή στη γλάστρα, ζωή στη στάμνα, ζωή στο πηγάδι, ζωή γενικά. Να αγαπάς, να ζεις και να πεθαίνεις μέσα στις φλόγες της φωτιάς, να μπαίνεις.